Μπράβο, κύριε Καλατζηδάκη, και πάντα με τέτοια τύχη. Το θέμα που θα πάμε τώρα έχει να κάνει με ένα πρόβλημα το οποίο είναι συχνό, πολύ συχνό. Όταν θέλουμε να το δούμε, γιατί άλλες φορές κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε κιόλας, γιατί είναι δύσκολο. Ίσως ήταν δύσκολο στη θεραπεία του. Ο κύριος Μάριος Λυκίσας είναι ο διευθυντής της κλινικής του Μετροπόλιταν που ασχολείται με τη σχολίωση. Και επειδή η αρρώστια αυτή είναι μια πάθηση η οποία έχει πολύ καινούργιες και μάλλον πολύ επιτυχημένες τεχνικές που έχουν αλλάξει την εικόνα που είχαμε για κάτι πολύ δύσκολο που δεν θεραπευόταν, που ταλαιπωρούσε. Κύριε Λυκίσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτο. Για εξηγήστε μας λίγο, θεραπεύεται πια με νέους τρόπους η σχολίωση? Σαφώς. Η σχολίωση πλέον από τα τελευταία 60 χρόνια, από όταν ξεκίνησαν τα πρώτα χειρουργεία για την αντιμετώπιση της μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει σημαντικά όσον αφορά τις προσεγγίσεις μας. Βέβαια είναι πολλές οι εμφανιζόμενες τεχνικές, οι οποίες είναι πολλά υποσχόμενες, αλλά πρέπει πάντα να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την εφαρμογή της στους ασθενείς μας, καθώς βρίσκονται εν εξελίξη πάρα πολλές καταστάσεις, τις οποίες θα πρέπει να δοκιμάσουμε σε βάθος χρόνου πάνω στους ασθενείς μας, έτσι ώστε για να το πούμε απλά ασφαλείς. Και το λέω ίσως για να το καταλάβουμε εμείς οι αδαείς. Και επειδή έχετε και στην Αμερική ζήσει, σπουδάσει, εκπαιδευτεί, γνωρίζετε τις τελευταίες τεχνικές. Για αυτά τα πιο κλασικά περιστατικά περιπτώσεις σχολίωσης, ποια είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος? Κοιτάξτε, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πολλές οι εμφανιζόμενες τεχνικές. Αλλά σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα του 2021, η ρομποτεχνή τεχνολογία είναι αυτή που κατέχει τα πρωτεία. Μάλιστα. Όσον αφορά την αντιμετώπιση των ασθενών με παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Και ο λόγος είναι γιατί εμπεριέχει αυτό που μου αρέσει να ονομάζω τα 3α. Δηλαδή την ασφάλεια, δηλαδή τη μείωση των επιπλοκών μας, την ακρίβεια όσον αφορά την τοποθέτηση των αφυτευμάτων και την αποτελεσματικότητα, η οποία μεταφράζεται σε ένα άριστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, δηλαδή σε ένα ευχαριστημένο ασθενή. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι πια με αυτές τις τεχνικές και τη ρομποτική πρώτη η σχολίωση θεραπεύεται χειρουργικά? Σαφώς θεραπεύεται χειρουργικά. Και μάλιστα θα ήθελα να ξέρουν οι τηλεθεατές σας ότι όσο πιο νωρίς έχει έρθει στον γιατρό του ένας ασθενής με σχολίωση, τόσο η επέμβαση αυτή, εφόσον έχει ένδειξη, θα είναι σίγουρο ότι θα έχει ένα άριστο αποτέλεσμα αισθητικά και λειτουργικά. Έχει όμως παράθυρο ηλικίας, θέλω να πω. Ο καθένας μας καταλαβαίνει ότι ένας πιο νέος άνθρωπος πάντα είναι πιο εύκολο, πιο εύπλαστο να το πω έτσι, να θεραπευτεί σε όλες τις ασθένειες. Αλλά αν κάποιος το έχει και έχει μέχρι τώρα ζήσει με αυτό, σε μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να το διορθώσει, να τη διορθώσει τη σχολίωση εννοώ? Σαφώς. Η ρομποτική τεχνολογία, η ρομποτική πλοήση και η χειρουργική πλοήση γενικότερα είναι μια τεχνολογία που εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς με προβλήματα σπονδυλικής στήλης ανεξαρτήτου ηλικίας. Προσωπικά έχω χειρουργήσει παιδιά 2-3 ετών και υπερήλικες άνω των 85 ετών με παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Ίσως θα έλεγα ότι σε αυτές τις ακραίες ηλικίες η τεχνολογία έχει ισχυρότερη ένδειξη, καθώς μειώνει τη διάρκεια του χειρουργείου, μειώνει τις επιπλοκές. Τους κινδύνους, βέβαια. Ένας πιο μεγάλης ηλικίας άνθρωπος πάντα εκτίθεται σε πιο πολλούς κινδύνους. Άρα αυτή η ρομποτική είναι και η τεχνική που προφανώς πια και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι η κυρίαρχη. Έτσι πιστεύω, σαφώς. Κύριε Λυκίσα, να είστε καλά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να νιώθουμε, να ξέρουμε ότι σε προβλήματα που παλιά έμοιαζαν πολύ δυσεπίλητα και ταλαιπωρούσαν πολλούς ανθρώπους, το θυμόμαστε και από παιδιά και από τα σχολικά μας χρόνια με αυτά τα ζητήματα, τώρα πια η επιστήμη μπορεί να τα λύσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εγώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Βαγγελάτο. Ο κύριος Λυκίσας, ο επικεφαλής της κλινικής του Metropolitan Hospital, που ασχολείται με τη σπονδυλική στήλη και, όπως ακούσατε, πια μπορεί να θεραπεύει απόλυτα τη σχολίωση. Είναι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις.